Κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να μείνω κάτω δυνατόν στον χρόνο, ίσως με ελάχιστη παρέκκληση. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι νομίζω ότι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση αυτής της προτάσεως νόμου που μας έχει φέρει ο κύριος Υπουργός είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα αυτό. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα βαθιά ιδεολογικό πολιτικό ζήτημα. Ίσως πιο βαθιά δεν γίνεται. Γιατί λέω ότι είναι έτσι? Γιατί στην τελευταία ανάλυση, με αυτό το σχέδιο νόμου, αποφασίζουμε ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει Έλληνας. Και από αυτήν την έννοια καθορίζουμε μία από τις κεντρικές συνταγματικές μας έννοιες, την έννοια του λαού, και άρα συνδέομενη άμεση με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Πιο ιδεολογικό δεν γίνεται από αυτό. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Θα παρακαλούσα την κυβέρνηση, νομίζω για λόγους εντιμότητας, κυρίως αν θέλετε πολιτικής, να πει ξεκάθαρα τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν προτείνει μια ρύθμιση η οποία πηγαίνει σε μια κατεύθυνση, ας το πω, εξομαλύνσεως του μεταναστευτικού προβλήματος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα κάνει η κυβέρνηση είναι ότι υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές με αυτό τον σχέδιο νόμου που οδηγούν ουσιαστικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Ας το πούμε αυτό, ας το ξέρει ο ελληνικός λαός, ας τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ας τα αποφασίσουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αν αυτό θέλουν. Αύριο το πρωί να ξέρουμε τι λέμε. Εάν έρθει σήμερα ένας μουσουλμάνος, παράνομος, αλλά ακόμα και νόμιμος, μετανάστης, και ζητήσει να του φτιάξουμε ένα τζαμί για να θρησκεύεται, μπορούμε να του πούμε, ξέρετε κύριε, εσείς είστε προσωρινά εδώ. Στην τελευταία ανάλυση νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε αυτό. Εάν έρθει αύριο ένας Έλληνας μουσουλμάνος πολίτης, ο οποίος είναι από το Πακιστάν, ο οποίος είναι από την Ινδία, ο οποίος είναι από το Μπαγκλαντές, και μας πει, για κάποιους, αλλά εδώ μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό το οποίο, να σας πω γιατί μην το λέτε αυτό, και ας είμαστε, σας λέω, σε αυτή τη συζήτηση έντιμοι. Αυτή η ρύθμιση, επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Τελευταία χρονιά, μπορώ και πρώτη φορά να σας φέρω και τους αριθμούς, είναι δεκάδες χιλιάδες που πήραν ηθαγένεια. Άρα δεν μιλούμε για λίγους. Ήδη υπάρχουν Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι, θρήσκευμα από τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι τους αριθμούς τώρα, αλλά δεκάδες, πάνω από 10.000 είναι που πήραν ηθαγένεια. Με αποφάσεις το τελευταίο διάστημα. Ναι. Άρα λοιπόν, να το πούμε διαφορετικά, κύριε. Αν ας πούμε τώρα λοιπόν είναι 10.000 ή 15.000 και όντως θα υπήρχε ένα ζήτημα, τι θα γίνει με τα θρησκευτικά τους δικαιώματα, τα οποία κάπως κάποια στιγμή, αφού είναι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό έχει την αξία ενός αιτήματος 10.000 πολιτών και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Αν αύριο είναι 300.000, και προσέξτε το αύριο, δεν είναι αύριο το πρωί. Η ρύθμισή σας δεν ισχύει για τους 534.000. Έχετε κανέναν τρόπο να αποκλείσετε? Μην μπαίνουμε στη συζήτηση νόμιμη παράνομη. Δεν έχει νόημα αυτό. Έχετε κανέναν τρόπο να αποκλείσετε ένα νέο κύμα μαζικών νομοποιήσεων αύριο το πρωί? Πώς θα το πείτε αυτό? Εσείς να δεσμευτείτε ως κυβέρνηση. Εντάξει. Αύριο το πρωί αλλάζει η κυβέρνηση. Ο νόμος αλλάζει. Οι δυνατότητες αλλάζουν. Μα αν μια κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε περαιτέρω νομοποίηση, είναι σαφές ότι ανοίγει μια συγκεκριμένη πόρτα και μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Το ελληνικό κοινοβούλιο θα νομοθετεί σε ποια βάση? Ξέρετε, γιατί έχει λοιπόν σημασία αυτή η συζήτηση? Ακούω τώρα όλη αυτή την κουβέντα για τον πολυπολιτισμό. Εάν μου πείτε εμένα ότι θα διώξουμε, παραδείγματος χάρη, τον σεφ του Ματσουχίσα, γιατί ξέρω εγώ δεν έχει άδεια παραμονή, θα σας πω: εμένα μου αρέσει να τρώω σούσι και να μην το κάνουμε. Αν μου πείτε ότι πρέπει να αρχίσουμε να κυνηγάμε, ξέρω εγώ, όσους σερβίρουν σε κινέζικα εστιατόρια, θα σας πω να μην το κάνουμε. Αν μου πείτε ότι, παραδείγματος χάρη, δεν θα έπρεπε, να διώξουμε, και να σας πω, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια πολιτιστική συνεισφορά σε αυτό που είναι το ελληνικό πολιτιστικό γίγνεσθε και οι οποίοι είναι αλλοδαποί, θα σας πω να μην το κάνουμε. Αλλά τι σχέση έχει αυτό, υπό την έννοια δηλαδή κάποιων στοιχείων, για να φερθώ στον ντοματόσπορο, κ. Χατζηγάκη, κάποιων στοιχείων στα οποία προφανώς ανταλλάσσονται σε μια εποχή που επικοινωνεί με τη μαζική μετανάστευση? Άλλο ένα ψεύδος επίπεδο επιχειρήματος. Η μαζική μετανάστευση δημιουργεί προϋποθέσεις εγκαταστάσεως. Άλλο είναι να μου αρέσει το γιαπωνέζικο φαγητό ή ο γιαπωνέζικος πολιτισμός ή η γερμανική ποίηση ή να εκτιμώ την ανατολική φιλοσοφία και να μου αρέσει το ζεν.
ισχύει. Όλα αυτά είναι στοιχεία πολυπολιτισμικότητας. Άλλο όμως είναι να πρέπει ξαφνικά η Ελλάδα να δεχθεί 100.000 βουδιστές. Είναι διαφορετικής τάξης πράγματα. Άλλο να πρέπει να δεχτεί 500.000 μουσουλμάνους. Μην αμφισβητούμε τους αριθμούς, γιατί σας ξαναλέω, τους αριθμούς θα τους δούμε στη δυναμική. Εάν είχατε ρυθμίσει το γενικότερο μεταναστευτικό, θα λέγαμε ότι ενδεχομένως μπορούμε να συζητάμε τέτοια. Άκουσα αυτή την πράγματι συγκινητική εξιστόρηση, την οποία έκανε ο κ. Παντούλας, για αυτή την Αλβανή φοιτήτρια, έτσι. Μα αυτό είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Αυτή η κοινωνία παράγει τέτοιου είδους εσωτερικές αντιφάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του πολιτισμού. Εσείς λέτε ότι το δίλημα αυτό δεν θα το είχε αν είχε την ηθαγένεια. Θα το είχε, γιατί αυτό είναι πρωτίστως ένα ψυχικό δίλημα. Έτσι δεν είναι? Σε ποια κοινότητα ανήκεις? Άρα λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα, κύριε Παντούλα, ας δούμε τα πράγματα απλά. Στο παράδειγμά σας, εγώ είδα σε μία εκπομπή. Ακριβώς. Είναι ζήτημα δηλαδή τι γράφει η ταυτότητά του? Έτσι, μπράβο. Ήρθαμε στα λόγια μας λοιπόν. Εμείς υπερασπιζόμαστε λοιπόν την εθνική κοινωνία και λέμε και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στους λαούς, για να τελειώσουμε με τις κουταμάρες περί ρατσισμού, το δικαίωμα στους λαούς να υπερασπίζονται τη δική τους ταυτότητα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην διαφορετικότητα των πολιτισμών. Αλλά πού? Το ερώτημα είναι πού? Εάν μου πείτε εμένα ότι πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία για να κάνουμε όλους τους μουσουλμάνους ορθόδοξους, θα σας πω δεν είστε καλά. Αν μου πείτε εμένα ότι πρέπει να κάνουμε εξαγωγή των πολιτισμικών αξιών της Δύσης, θα σας πω, ότι πιστεύω πως όχι. Δεν χρειάζεται, ή θα γίνει με έναν άλλο τρόπο. Θα γίνει στα πλαίσια της σώσμας των πολιτισμών. Εάν μου πείτε όμως ότι πρέπει ξαφνικά να έρθουμε να μεταφέρουμε 1.000.000 Ινδούς στην Ελλάδα, θα σας πω όχι βέβαια, και δει να τους κάνουμε Έλληνες. Άρα λοιπόν, μην αποφεύγετε το κέντρο του ερωτήματος. Το κέντρο του ερωτήματος είναι αυτό. Και για να γυρίσω στο παράδειγμα και να το αντιστρέψω, γιατί τα συναισθηματικά παραδείγματα είναι ωραία, αλλά να δούμε και τα άλλα. Σύντομα, κύριε Βορύγη. Τελειώνω. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έκαναν την βοβιστική ενέργεια στο μετρό του Λονδίνου? Μετανάστες τρίτης γενεάς, Άγγλοι πολίτες, Άγγλοι ήταν και οι γονείς τους, και παρά τα αυτά ήταν σκληροί Ισλαμιστές και μισούσαν τη Δύση. Πώς θα το λύσουμε αυτό, το ζήτημα της εντάξεως στις κοινότητες? Άρα λοιπόν, εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πολιτικές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέμε οργανωμένοι, ναι κύριε Υπουργέ, εμείς λέμε, ναι βέβαια, αλλά εκεί είχαμε μια ιδεολογική αντιπαράθεση, εκεί έχουμε η αντιπαράθεση και η πρακτική. Εγώ έχω διαφορετική άποψη με εσάς. Όχι, κύριε Υπουργέ. Εγώ στις 17 Νοέμβρη, επειδή θέλω να είμαι έντιμο σε όλα, έχω αναγνωρίσει ιδεολογικά κίνητρα και πολιτικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εκείνοι οι εγκληματίες. Εσείς θέλετε να τους μεταχειρίσετε σε εκείνους τους εγκληματίες. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ιδεολογικά και πολιτικά κίνητρα. Κάνουν εγκληματικές πράξεις. Το έγκλημά τους νομικά δεν είναι πολιτικό. Άλλο αυτό, αλλά όμως εγώ σε ιδεολογικούς αντιπάλους αναγνωρίζω ιδεολογικά κίνητρα. Άλλο το ζήτημα των πράξεων. Δεν είναι ληστές οι 17 Νοέμβρη, όπως και οι άνθρωποι που ανατείναξαν το Λονδίνο, είναι μέλη ενός θρησκευτικού πολέμου. Θρησκευτικός εν προκειμένου. Αλλά αυτό είναι. Δεν είναι γενικώς εγκληματίες. Είναι εγκληματίες που λένε ότι κάνουν εγκληματική πράξη, η οποία όμως έχει αφετηρία θρησκευτικά κίνητρα. Άρα λοιπόν, για να το τελειώνουμε εδώ, εμείς εκείνο το οποίο λέμε, και είναι συγκεκριμένο, είναι οργανώνεις την πολιτική της μετανάστευσης πρώτα, καταλήγεις στο ότι μπορείς να το διαφυλάξεις και εν συνεχεία αλληλογισμένα και περιορισμένα έρχεσαι να συζητήσεις τις πολιτικές που έρχεσαι να φέρετε σήμερα εδώ. Όταν το κάνεις αλλιώς, στην πραγματικότητα να πούμε τι επιλέγεις,
επιλέγεις την πολυπολιτισμική κοινωνία, το χτύπημα της εθνικής κοινωνίας και μην μου βάζει τα ζητήματα ποιος πολιτισμός θα υπερισχύσει. Θα ξεκινήσει μία σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, τη σύγκρουση που ζουν σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Βερολίνο, το Παρίσι, το Βέλγιο. Αυτή η σύγκρουση που είναι παρούσα παντού, εντάξει, θα τη μεταφέρουμε και εδώ.